Καλησπέρα, Μάνο. Ο Μάνος ο Μακρομάλης είναι από την Exelon. Είναι Business Operations και Strategic Partnerships. Πάντα κοιτάζω τους τίτλους σας, γιατί τους περισσότερους σας ξέρω προσωπικά, ξέρεις, και δεν θυμάμαι τίτλους μετά, οπότε έχω ένα θέμα. Αλλά θα το λύσω αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Exelon μιλάει εδώ πέρα από το βήμα του Digital Banking Forum. Είναι η πρώτη φορά βέβαια που μιλάει digital, εντελώς virtual. Αλλά νομίζω ότι έχετε αρκετά πράγματα να μας πείτε. Καταρχήν πρέπει να μας πεις τι κάνετε ακριβώς, που βρισκόσαστε και όλα αυτά. Οπότε, Μάνο, σου δίνω σε ένα το λόγο και στο τέλος θα επανέλθω και εγώ για ένα-δύο ερωτήσεις, εντάξει? Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα και με τη σειρά μου. Δεν βλέπω την παρουσίαση όμως. Άψογα. Λοιπόν, καταρχάς θα ξεκινήσω με αυτό που έκλεισε ο Σαρούνας πριν, ότι βλέπει το μέλλον digital στο τραπεζικό χώρο. Και όπως θα δείτε και από το τίτλο της παρουσίασης, και εμείς μιλάμε για digital money. Ξεκινώντας λοιπόν, ας πάμε στο πρώτο slide. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς στην ιστορία μας ξεκινήσαμε πριν από 3,5 περίπου χρόνια, όπου είδαμε ότι το κομμάτι του παραδοσιακού τραπεζικού συστήματος καταπονούσε πάρα πολύ τους χρήστες του συστήματος. Με πολύπλοκες διαδικασίες, με χρεώσεις, με προμήθειες, με διάφορα πράγματα τα οποία είναι αρκετά strained για τον μέσο χρήστη. Παράλληλα, υπήρχε ένα κομμάτι των χρηστών, το οποίο προκύπτηκε από reports της Mastercard και πολλών άλλων φορέων, όπου τα reports αυτά δείχνουν ότι ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού είναι unbanked, δηλαδή δεν εξυπηρετείται από τραπεζικές υπηρεσίες. Στην Ελλάδα μόνο είναι 1,2-1,3 εκατομμύρια το unbanked τμήμα. Στην Ευρώπη ξεπερνάει τους 135 εκατομμύρια ανθρώπους που δεν έχουν τραπεζικές υπηρεσίες. Στον δε κόσμο συζητάμε για 1,7 δισεκατομμύρια ανθρώπους που σήμερα, είναι το 2020, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε απλές τραπεζικές υπηρεσίες. Βλέποντας λοιπόν όλο αυτό το τμήμα των ζητημάτων, παράλληλα είδαμε ότι δημιουργεί στον χώρο του μπλοκ και των κρυπτονομισμάτων. Το 2010, όπου εμφανίστηκαν τεχνολογίες blockchain και κρυπτονομίσματα, το 2017-2018 άρχισε να υπάρχει μια μεγαλύτερη ενσωμάτωση στην καθημερινότητά μας. Και όπως θα δούμε στο επόμενο slide, τον Οκτώβριο μόλις του 2019 υπήρχαν περίπου 15.500 φυσικά καταστήματα που δεχόντουσαν κρυπτονομίσματα για πληρωμές τους. Ενώ αμέσως μετά, θα δούμε στο επόμενο slide, το 2020, 9 μήνες μετά, 2020, 9 μήνες μετά, υπήρξε μια αύξηση μέχρι 30% σε φυσικά καταστήματα. Δηλαδή, από τα 15.000 φτάσαμε μόλις σε 9 μήνες σε 20.000 φυσικά καταστήματα που δέχονται πληρωμές με κρυπτονομίσματα. Στη τραπεζική εξέλιξη όμως, να δούμε λίγο πώς έχουν ξεκινήσει τα πράγματα. Οι τράπεζες, όπως ακούσαμε και από προηγούμενους ομιλητές, έχουν ξεκινήσει από φυσικά καταστήματα, όπου πάει κάποιος και εξυπηρετείται. Εξελιχθήκαν με ATM, με κάρτες, με POS, με υπηρεσίες e-banking, mobile banking, αλλά κάπου εκεί πέρα φτάσανε. Τώρα, λόγω του ότι γενικά αλλάζει το κομμάτι του hype, βλέπουμε ότι μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προσπαθούν να μετασχηματιστούν σε κάτι διαφορετικό, αλλά είναι κάτι legacy, αρκετά πολύπλοκο και λίγο δύσκολο να μεταξελιχθεί. Το 2015 άρχισαν να εμφανίζονται στην Ευρώπη οι επωνομαζόμενες Challenger Banks ή Neo Banks. Αυτές είναι λιγότερο από 200 σήμερα στην Ευρώπη και είναι τράπεζες όπως είναι η N26, η Revolut και άλλες τέτοιες εταιρείες fintech, οι οποίες δεν έχουν καθόλου φυσική παρουσία, ξεκινήσαν από το κομμάτι των καρτών και των υπηρεσιών των τραπεζικών και έχουν δημιουργήσει και ηλεκτρονικά πορτοφόλια που κάποιος αντί να έχει χρήματα πάνω του, ξέρω 500 ευρώ, τα έχει σε ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλιο. Και εδώ λοιπόν έρθει η Exelon, η οποία Exelon ξεκινάει από εκεί που είναι το κομμάτι των Challenger Banks, άρα ουσιαστικά με υπηρεσίες πορτοφολιού, υπηρεσίες e-banking, υπηρεσίες mobile banking και ούτω καθεξής. Έχει το κομμάτι του ηλεκτρονικού πορτοφολιού και ενσωματώνει πλέον σιγά σιγά και το κομμάτι των κρυπτονομισμάτων μέσα στην καθημερινότητα, επενδυτικών προϊόντων και τελικά
θέλει να καταλήξει στη καινούργια εποχή της τραπεζικής, όπου το παραδοσιακό χρήμα και τα κρυπτονομίσματα, τα οποία επίσης θεωρούνται περιφερειακά στοιχεία, να μπορεί ο τελικός χρήστης να τα χρησιμοποιεί για αγορές, για επενδύσεις, για οτιδήποτε άλλο. Και εδώ έχει ενδιαφέρον λίγο να δούμε το επόμενο slide. Πολύ ωραία. Μέχρι σήμερα μιλάγαμε για fiat χρήμα, το παραδοσιακό χρήμα, το οποίο χωρίζεται στο εκτυπωμένο, αυτά που έχουμε όλες τις τσέπες μας, στο ηλεκτρονικό χρήμα, δηλαδή το χρήμα που κινείται μέσα από τις τράπεζες, όπως είναι, λέμε, από τον λογαριασμό μας, 5.000 ευρώ. Και το blockchain χρήμα, το οποίο εισαγάγεται πλέον στη ζωή μας. Οι προκλήσεις οι οποίες αντιμετωπίζει το χρήμα είναι τέσσερις βασικές. Το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει με την παραχάραξη. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το tracing του χρήματος. Το anti-money laundering, δηλαδή, από πού ξεκινάει το χρήμα και πού καταλήγει το χρήμα. Το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει πόσο το χρήμα είναι φιλικό για το εμπόριο. Είτε το εμπόριο είναι φυσικό, πάμε σε ένα κατάστημα, είτε είναι ηλεκτρονικό. Δηλαδή, μπαίνουμε σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και αγοράζουμε. Και το τρίτο κομμάτι είναι κατά πόσον οι κυβερνήσεις μπορούν να το ελέγξουν το χρήμα, να το φορολογήσουν και να το ρυθμίσουν. Στο κομμάτι, όπως μπορούμε να δούμε και λίγο από το χρωματικό διαχωρισμό, στο κομμάτι του εκτυπωμένου χρήματος υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, κάθε χρόνο έχουμε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ και δολάρια τα οποία παραχαράσσονται και κυκλοφορούν πλαστά χρήματα στην αγορά. Στο κομμάτι του ηλεκτρονικού χρήματος αυτό έχει λυθεί, διότι είναι ηλεκτρονικό το χρήμα, δεν έχετε κάποια σε επαφή. Στο κομμάτι του blockchain όχι απλά έχει λυθεί, αλλά δεν μπορεί καν να αντιγραφεί. Διότι για να παραχθεί ένα νόμισμα πάνω στο blockchain θα πρέπει να γραφτεί πάνω σε πολλούς διαφορετικούς κόμβους στο δίκτυο, οι οποίοι δεν μπορούν να αντιγραφούν και γίνεται με κρυπτογράφηση. Εξού και το κρυπτονόμισμα. Δηλαδή το κρυπτο δεν έχει να κάνει με το κρυφό, όπως πολλές φορές παρανοούμε στην Ελλάδα, αλλά έχει να κάνει με το κρυπτο που έχει να κάνει το κρυπτογράφη, δηλαδή κρυπτογράφηση. Στο κομμάτι του EML, αντίστοιχα, στο μεν φυσικό χρήμα που πιάνουμε στα χέρια μας, δεν υπάρχει κανένα anti-money laundering σύστημα, δεν ξέρουμε από πού ήρθε το χρήμα, αν πρόκειται από τρομοκράτες, από μαύρη αγορά και μαύρη εργασία, από εμπόριο ναρκωτικών ή οτιδήποτε άλλο. Άρα είναι τελείως κόκκινο. Στο κομμάτι του ηλεκτρονικού χρήματος υπάρχει το trace, δηλαδή μπορούμε να δούμε από πού ξεκίνησε το χρήμα και πού κατέληξε. Όμως δεν είναι τόσο εύκολο. Γιατί όταν αρχίζουν και αλλάζουν τα χρήματα χώρες και υπήρους και μεταφέρουν σε διαφορετικά τραπεζικά συστήματα, σημαίνει ότι αρχίζουν και υπάγονται σε διαφορετικά συστήματα δικαιοδοσίας, σε διαφορετικές διαδικασίες. Άρα κάπου καθοδόν χάνεται το ύπνος. Στο κομμάτι του blockchain, όλα τα πράγματα είναι transparent. Ξέρεις κυριολεκτικά από πού ξεκίνησε το νόμισμα, από ποιους κόμβους πέρασε και σε ποιους κόμβους κατέληξε. Άρα ξέρεις από ποιο πορτοφόλι ξεκίνησε και σε ποιο πορτοφόλι έφτασε, σε ακρίβεια χιλιοστού. Ερχόμαστε στο κομμάτι του εμπορίου. Στο φυσικό εμπόριο, το φυσικό χρήμα είναι μέχρι σήμερα ο βασιλιάς. Έρευνες δείχνουν ότι ακόμα το 80% των συναλλαγών στην Ευρώπη γίνονται μέσα από χρήματα, actual χρήματα και όχι ηλεκτρονικά. Όμως έρχεται μια πανδημία, όπως τώρα ήρθε με το COVID-19, και τελικά το χρήμα πάβει να έχει την αξία που είχε, γιατί προφανώς δεν μπορεί να κυκλοφορήσει, δεν μπορεί να ψωνίσει το χρήμα, άρα δεν καθίσταται και τόσο φιλικό. Από την άλλη πλευρά, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, το ηλεκτρονικό χρήμα είναι ενδιαφέρον, γιατί όντως συναλλάσσεσαι και κάνεις συναλλαγές, αλλά εγώ σήμερα, αύριο για παράδειγμα που είναι Σάββατο, θα μπορώ να κάνω μια αγορά από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και ο άνθρωπος που έχει το ηλεκτρονικό κατάστημα θα δει τα λεφτά του στην καλύτερη την Τρίτη. Δηλαδή, ουσιαστικά, εγώ θα έχω αγοράσει κάτι από αυτό και μέχρι και να περάσει από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και να φτάσει στον λογαριασμό του merchant, μπορεί να έχουν περάσει 2 και 3 μέρες. Παράλληλα, αν κάτι αγοράσω το οποίο τελικά πω ότι δεν μου άρεσε ή είμαι κακόβουλος και κάνω trust back, μπορεί να μου το έχει παραδώσει ο άνθρωπος στην υπηρεσία αυτή, ο έμπορος. Αλλά από την άλλη πλευρά, με το chargeback θα μου έρθουν και τα λεφτά μου πίσω. Έχουμε αρκετές περιπτώσεις κακόβουλου του chargeback. Τέτοιου είδους προβλήματα έχει το blockchain και τα λύνει. Με ποιο τρόπο τα λύνει? Τα λύνει διότι με το που αγοράζει κάτι, κάποιος πάνω από το blockchain, τα επόμενα λεπτά που ολοκληρώνεται η συναλλαγή και γράφονται τα blocks πάνω στο δίκτυο, πιστώνεται και το αντίστοιχο ποσό πάνω στο πορτοφόλι του εμπόρου. Και με τον ίδιο τρόπο δεν μπορεί να γίνει και trust back. Γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει πλήρη ταυτοποίηση των στοιχείων αυτού που κάνει αγορές.
Στην τελευταία πρόσκληση που έχει να κάνει με το regulation και γενικά με το, με το tax control, για το φυσικό χρήμα δεν χρειάζεται να πούμε ότι δεν υπάρχει καμία, κανένα tax control, διότι απλά μπαίνουν στο στρώμα, απλά μπαίνουν στα σιρτάρια, οπότε δεν ελέγχεται. Στο κομμάτι του ηλεκτρονικού χρήματος σαφώς υπάρχει καταγραφή το που πηγαίνει και θεωρητικά μπορεί να φορολογηθεί. Στο κομμάτι του blockchain, ειδικά αν τα blockchain δίκτυα δημιουργηθούν μέσα από τα authorities, από authorities όπως οι κυβερνήσεις ή οι ιδρύματα που δημιουργούν και μετακινούν το χρήμα, τότε εκεί πέρα μπορούμε να έχουμε φορολόγηση ακόμα και στη πηγή. Δηλαδή την ώρα που παράγεται το νόμισμα και μετακινείται, να πάει κάποιος να το φορολογήσει και να πάρει το authority, να πάρει το ποσοστό που του αρμόζει. Εδώ συζητάμε βέβαια λίγο περισσότερο για governmental coins και αυτό είναι το κύριο ενδιαφέρον μας. Και όχι τόσο για coins τα οποία, δηλαδή σήμερα υπάρχουν πάνω από 2.000 κρυπτονομίσματα σε όλο τον κόσμο. Εμείς αρχίζουμε και συζητάμε για coins τα οποία προκύπτουν από μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, από την Κεντρική Τράπεζα ή πιθανά από κράτη, όπως συμβαίνει ήδη στην Ασία. Βλέποντας λοιπόν όλα αυτά, ερχόμαστε στο επόμενο slide. Και βλέπουμε τη λύση που δίνει η Exelon. Η Exelon, λοιπόν, βλέποντας όλα αυτά τα προβλήματα που για αυτήν είναι ευκαιρίες και το adoption γενικά του blockchain και των κρυπτονομισμάτων, θέλει να δώσει στον χρήστη της μία ψηφιακή τραπεζική εμπειρία για τα χρήματά του, όπως τα ξέρει σήμερα, αλλά και για τα κρυπτονομίσματά του, τα οποία πλέον σιγά-σιγά αρχίζουν και μετονομάζονται σε digital assets. Άρα, ουσιαστικά δίνουμε ένα πορτοφόλι, ένα λογαριασμό IBAN, ο οποίος σήμερα είναι στην Αγγλία, μια Mastercard, υπηρεσίες για τον τελικό καταναλωτή, αλλά αργότερα μέσα χρόνο και υπηρεσίες για εταιρείες. Δίνουμε υπηρεσίες, merchant υπηρεσίες POS και e-POS, τόσο για fiat και τόσο και για crypto, επίσης αργότερα μέσα στο roadmap. Έχουμε υπηρεσίες exchange, οι οποίες είναι regulated κάτω από το εσωτερικό κράτος. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα στην παρουσίασή μας γι' αυτό. Πλέον μπαίνουμε στη διαδικασία του open banking aggregation, άρα κάποιος μέσα στην εφαρμογή της Exelon μπορεί να έχει όχι μόνο τα assets και τα χρήματα που έχει στο Exelon account, αλλά ακόμα και λογαριασμούς που έχει στην Alpha ή στην Εθνική ή στην Eurobank ή σε μια τράπεζα του εξωτερικού, να τα έχει μέσα στην εφαρμογή του στην Excel και να τα διαχειρίζεται. Και όλα αυτά με έναν εξαιρετικά ανταγωνιστικό τιμοκατάλογο και fees και κυρίως fully compliant και απόλυτα ασφαλή. Εδώ λοιπόν ας πάμε λίγο στο επόμενο slide για να δούμε το εξής, το οποίο ίσως έχει ένα ενδιαφέρον για να κάνουμε λίγο ένα position της αγοράς. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα matrix της Exelon, της Revolut και της N26. Τα στοιχεία που έχουμε καταγράψει για τη Revolut και την N26 προκύπτουν από ανακοινώσεις που έχουν βγάλει εταιρείες, από τα website τους και γενικά από δημοσιεύματα. Οπότε, αν κάτι οι συνάδελφοι δουν ότι δεν είναι απόλυτα ορθό, καλοδεχούμενο να μιλήσουμε μετά και να το διορθώσουμε ή να το αλλάξουμε. Εδώ λοιπόν τι βλέπουμε, ότι στο κομμάτι του e-money, δηλαδή των χρημάτων που κινούνται πάνω από την εφαρμογή μας, η Exelon, η Revolut και η N26, λίγο πολύ έχουν τις ίδιες υπηρεσίες. Εκεί που βλέπετε με σκούρο χρώμα στην Exelon να εμφανίζεται, είναι υπηρεσίες οι οποίες είναι ήδη στο roadmap του προϊόντος και θα έρθουν αργότερα μέσα στη χρονιά τη τρέχουσα. Στο κομμάτι του, εκεί που είναι κόκκινο, είναι τα customer loans που αυτή τη στιγμή ούτε η Revolut ούτε η Exelon δίνει κάποια δάνεια από τα χρήματα, τα e-money χρήματα των ανθρώπων της, γιατί λειτουργούμε ως πορτοφόλι και όχι ως τράπεζα. Το ενδιαφέρον όμως είναι στο επόμενο slide, αν είναι εύκολο να αλλάξουμε. Να αλλάξουμε λίγο το slide. Ωραία. Εδώ λοιπόν έχει να κάνει με τα digital currencies. Η Exelon, εμείς μέσα στην εφαρμογή μας, αυτό το οποίο δίνουμε είναι το κομμάτι του ηλεκτρονικού χρήματος όπως προαναφέραμε και δίνουμε και το κομμάτι των ψηφιακών νομισμάτων, των cryptocurrencies. Άρα κάποιος έχει πορτοφόλι, έχει τη δυνατότητα να κάνει exchange τα κρυπτονομίσματα και κάποιο άλλο κρυπτονόμισμα ή για χρήμα, έχει τη δυνατότητα να κερδίσει επενδυτικά από το κρυπτονόμισμά του, έχει τη δυνατότητα να ανοίξει ακόμα και γραμμή πίστωσης με βάση τα assets τα οποία θα βάλει collateral. Κάτι το οποίο σήμερα ούτε η Revolut ούτε η N26 το παρέχουν.
Άρα το offering ουσιαστικά της Excelon σήμερα εμφανίζεται να είναι πολύ πιο ολοκληρωμένο, διότι στην ίδια εφαρμογή έχουμε και το κομμάτι του ψηφιακού, των digital assets, και το τμήμα των χρημάτων του ευρώ. Η Revolut εδώ πέρα να αναφέρουμε ότι όντως πολλοί έχουμε δει ότι μέσα στη Revolut μπορεί κάποιος να αγοράσει bitcoin για παράδειγμα. Όμως το bitcoin το οποίο αγοράζει, και εδώ είναι η ιδιοποιώς διαφορά, έχει να κάνει με το perspective του coin. Δηλαδή ουσιαστικά αγοράζεις κάτι το οποίο σήμερα κάνει 10.000, το πουλάς αύριο στα 10.200, άρα έχεις αποκομίσει ένα κέρδος 200 ευρώ. Η Excelon, και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε, δεν είναι απλό ότι αγοράζει κάποιος μέσα από το exchange της Excelon bitcoin ή gin ή ethereum ή οποιοδήποτε άλλο κρυπτονόμισμα. Αγοράζει, το βάζει στο πορτοφόλι του, μπορεί να το βγάλει το πορτοφόλι της Excelon και να το βάλει σε ένα άλλο πορτοφόλι το οποίο είναι εκτός δικτύου, μπορεί να το στείλει σε ένα φίλο του, μπορεί να πληρώσει κάτι με αυτό. Άρα είναι owner, είναι ιδιοκτήτης του asset αυτού που αγοράζει. Δεν αγοράζει απλά την προοπτική. Πάμε λοιπόν τώρα λίγο στο επόμενο slide για να δούμε το πόσο εύκολο είναι το onboarding πάνω στην Excelon. Ουσιαστικά μέσα από την εφαρμογή βάζει κάποιος το email του, το κινητό του, γίνονται verified από το σύστημα, ανεβάζει ένα passport ή ένα ID, παρέχει μια selfie φωτογραφία, ανεβάζει ένα proof of address για να δούμε ότι είναι Ευρωπαίος πολίτης, και έχει μπει πλέον στην εφαρμογή, όπου μπορεί, όπως βλέπετε εδώ πέρα από διάφορες εικόνες και screenshots της εφαρμογής, να στείλει λεφτά, να πάρει λεφτά, να κάνει όλες τις υπηρεσίες. Και στο τέλος της ημέρας, καταλήγουμε η Excelon να παρέχει στον χρήστη της ένα μέρος για όλα τα χρήματα, τα παραδοσιακά χρήματα, αλλά και τα digital assets, κρυπτονομίσματα. Είτε αυτό είναι από το κινητό του, είτε αυτό είναι από το λάπτοπ του, να μπορεί σε ένα σημείο να βλέπει το κομμάτι όλων αυτών των νομισμάτων. Όλων αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Στο επόμενο λοιπόν slide, αρχίζουμε και βλέπουμε μία-μία τις υπηρεσίες. Να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Ναι. Πιο γρήγορα, λοιπόν. Ωραία, αρχίζουμε και βλέπουμε τις υπηρεσίες της Excelon μία προς μία. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε το κομμάτι καταρχάς του Euro Wallet. Άρα λοιπόν εδώ πέρα μπορούμε να παρέχουμε ένα πορτοφόλι στο χρήστη, ο οποίος παίρνει ένα δικό του IBAN λογαριασμό, τον οποίο λογαριασμό μπορεί να του στείλει μέσα λεφτά από οποιαδήποτε τράπεζα, μπορεί να λεφτά σε οποιαδήποτε τράπεζα, μπορεί να λάβει λεφτά, πληρωμές, μπορεί να στείλει λεφτά σε κάποιο φίλο του και μπορεί να στείλει λεφτά και στο χρηματιστήριο, στο Crypto Exchange της Excelon. Στο επόμενο slide είναι το κομμάτι της Mastercard. Η Excelon παρέχει μία Mastercard, η οποία είναι και φυσική, είναι και ηλεκτρονική, άρα μπορώ με τη Mastercard την οποία παρέχει η Excelon να μπω σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και να κάνω αγορές βάζοντας το νούμερο της κάρτας και το CVV νούμερο της κάρτας, να παραγγείλω και αν μου έρθει ένα ταξί, να παραγγείλω φαγητό, οτιδήποτε. Έχω και το πλαστικό όμως κομμάτι της κάρτας, το οποίο μπορώ να πάω σε ένα κατάστημα και να κουμπίσω την κάρτα μου πάνω στο POS του merchant και να αγοράσω ένα εστιατόριο, σε ένα σούπερ μάρκετ, οτιδήποτε. Μπορώ να πάω σε ένα ATM μιας τράπεζας και να σηκώσω λεφτά, για να έχω φυσικά χρήματα να τραβήξω. Και όλα αυτά τα κάνω μέσα από την εφαρμογή της Excelon, η οποία εφαρμογή τι έχει πλεονέκτημα, ότι μου δείχνει το PIN, το CVV number, μπορώ να κάνω κάρτα μου να την κάνω freeze, να βάλω budget και να πω ότι θέλω να ξοδέψω μέχρι τόσα. Μπορώ να μου δείξει πού ξοδεύω λεφτά και τι λεφτά ξοδεύω σε μια λογική personal finance management. Άρα να έχω μια πλήρη εικόνα ανά πάσα στιγμή και ανά πάσα λεπτό του τι κάνω. Στο επόμενο λοιπόν slide, ερχόμαστε και βλέπουμε το κομμάτι του πορτοφολιού, του crypto πορτοφολιού. Μέσα στην εφαρμογή λοιπόν της Excelon, ήδη τώρα μέσα στο COVID, δηλαδή τον Απρίλιο, σηκώσαμε και δώσαμε στους χρήστες μας τη δυνατότητα να έχουν crypto wallet μέσα στο Excelon application, όπου φυλάσσουν τα νομίσματά τους με ασφαλή τρόπο, τα στέλνουν όπως είπαμε πριν ή λαμβάνουν οπουδήποτε θέλουν, εντός και εκτός του οικοσυστήματος της Excelon. Αλλά το βασικότερο είναι ότι έχουμε συνεργασίες και με international custodians και ασφαλίζουμε το κάθε πορτοφόλι για ποσό μέχρι και 100 εκατομμύρια δολάρια για πόλεις. Δηλαδή, δεν είναι ότι απλά προσπαθούμε να κάνουμε κάτι fully secure και fully bulletproof, αλλά δίνουμε και ασφάλεια στους χρήστες μας, ώστε αν σε περίπτωση καθούν τα
κρυπτονομίσματά τους από γνωστούς custodians να αποζημιωθούν πλήρως. Στο αμέσως επόμενο slide, αφού είδαμε το crypto wallet, έρχεται το κομμάτι του crypto exchange. Εδώ η Exelon έχει εδώ και 1,5 περίπου χρόνο αδειοδοτηθεί στην Εσθονία, έχοντας λάβει άδειες για crypto exchange, και, οι οποίες είναι κανονικά, δίνει το δικαίωμα στην Exelon να παράσχει υπηρεσίες εντός Εσθονίας, εντός Ευρώπης και γενικότερα σε οπουδήποτε συνηφίλιο, υπηρεσίες για συναλλαγές χρηματιστηριακές σε κρύπτο. Το οποίο τι σημαίνει, ότι μπορώ να πάρω να αγοράσω bitcoin, άρα πάω και βάζω 10.000 σήμερα στο λογαριασμό μου στην Excelon, αγοράζω ένα bitcoin ή ένα κομμάτι του bitcoin. Μπορώ να το πουλήσω και να αγοράσω Ethereum. Αυτό σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Μάλιστα, επειδή σηκώθηκε τώρα το crypto exchange, δηλαδή τον Απρίλιο, και ακόμα σιγά σιγά γεμιμίζουμε με πελάτες και χρήστες, έχουμε ήδη διασύνδεση με 3 liquidity providers, 3 δηλαδή μεγάλα χρηματιστήρια ανταλλακτήρια νομισμάτων διεθνή. Ώστε αν κάποιος θέλει σήμερα να αγοράσει ένα bitcoin ή ένα ethereum ή να πουλήσει, μπορεί, αν για κάποιο λόγο δεν υπάρχει η απαραίτητη ζήτηση στην Excelon, αυτόματα και seamless για τον χρήστη, λαμβάνει από την καλύτερη τιμή από 3 μεγάλες liquidity providers για να μπορέσει να διεκπαιρεώσει την εντολή του. Και πάμε τώρα στο αμέσως επόμενο, που αρχίζουν και γίνονται λίγο πιο ενδιαφέροντα πράγματα για τους χρήστες μας. Οι χρήστες υπάρχουν 2 κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι αυτή που μπαίνουν και κάνουν trade. Μπαίνουν, αγοράζουν, πουλάνε, κερδίζουν από την συναλλαγή αυτή σε καθημερινή βάση. Υπάρχουν και οι χρήστες που αγοράζουν ένα bitcoin και απλά το αφήνουν εκεί πέρα. Αγοράζουν 100 Ethereum και τα αφήνουν εκεί. Σε αυτούς δίνουμε δυνατότητα, αν τα κλείσουν, όπως λέμε στη τραπεζική, σε μια προθεσμιακή κατάθεση, αν τα κλείσουν λοιπόν και πούνε ότι εμείς δεν τα μετακινούμε αυτά, δεν τα πουλήσουμε, τα αφήνουμε εκεί πέρα κλειστά, έχουμε desk από πίσω, το οποίο με κατάλληλες στρατηγικές βγάζει αποδόσεις. Με αποτέλεσμα, ο χρήστης, ο οποίος έχει κλείσει τα κρυπτονομίσματά του, να παίρνει αποδόσεις, οι οποίες σε αιτήσια βάση μπορούν να φτάσουν για νομίσματα τα οποία είναι όπως το bitcoin ή το ethereum, και στο 6% και στο 7% ετησίως, ή σε νομίσματα τα οποία έχουν πολύ μεγαλύτερο liquidity και πολύ μεγαλύτερο volatility, ακόμα και σε μεγαλύτερα ποσοστά. Και αυτό, μέσα από την εφαρμογή, όπως βλέπετε, αν φαίνεται από το screenshot, σε ημερήσια βάση μπαίνει κάποιος και βλέπει ότι έχω βάλει ένα bitcoin και το έχω κλείσει σαν προθεσμιακή για ένα χρόνο ή για 6 μήνες, και κάθε μέρα μπαίνει ο τόκος και προσήθεται στο κρυπτονόμισμά του. Συνεχίζοντας το επόμενο και συνέχεια του κομματιού που έχει αφορά το κέρδος και την απόδοση από το να κλείσω τα κρυπτονομίσματα πάνω στην Excel. Μάνο, με συγχωρείς, αλλά πρέπει να το επιταχύνεις λίγο. Δημήτρη, εντάξει, please. Δημήτρη, σχεδόν ολοκληρώνω. 2 λεπτά θέλω ακόμα. Λοιπόν, ερχόμενο λοιπόν στο σχεδόν τελευταίο κομμάτι, που έχει να κάνει με τις μικροπιστώσεις. Ουσιαστικά, μπορεί κάποιος αργότερα μέσα στο χρόνο να κλείνει κρυπτονομίσματα και, για παράδειγμα, αν κλείσει μισό bitcoin, θα μπορούμε να του γυρνάμε περίπου το 50% σε χρήμα. Αυτό σημαίνει ότι αν έκλεινε με χθεσινή τιμή 0,57 bitcoin, θα έπαιρνε στο λογαριασμό του, στο wallet του, 2.372 ευρώ, το οποίο είναι instant credit και μια μικροπίστωση πρακτικά έναντι του bitcoin του, την οποία θα έπρεπε σιγά σιγά να την αποπληρώσει και να προχωρήσει από εκεί πέρα σε οτιδήποτε δουλειά θα ήθελε να κάνει. Αυτό, πάμε στο επόμενο slide για να τρέξουμε λίγο, αλλά είναι το προτελευταίο slide ουσιαστικά. Εδώ πέρα είναι κάποια χαρακτηριστικά που θα έρθουν αρχές του 2021 ή αν προλάβουμε τέλη του 2020, που έχουν να κάνουν με τους εταιρικούς λογαριασμούς, όπου θα μπορεί μια εταιρεία να ανοίγει λογαριασμό πάνω στην Excelon, να έχει τη μισθοδοσία της και οποιασδήποτε άλλες συναλλαγές να κάνει πάνω στην Excelon, όπως και POS και EPOS, ακόμα και για κρυπτονομίσματα. Και πηγαίνοντας στο τελευταίο slide, γιατί με έχει αγχώσει λίγο Δημήτρης και τρέχει ο χρόνος, έχει λοιπόν να κάνει με το τι είμαστε σήμερα. Είμαστε μια εταιρεία που ιδρυθήκαμε το 2018, ξεκινήσαμε το σχεδιασμό από τις αρχές του 2017,
Έχουμε 20 άτομα, έχουμε υποδομές πάνω στο Microsoft Azure. Έχουμε αδειοδοτηθεί για το κομμάτι του ηλεκτρονικού χρήματος από τον FCA στην Αγγλία και έχουμε αδειοδοτηθεί για το κομμάτι των Crypto Exchange Operations στην Εσθονία. Άρα είμαστε fully regulated με reports κάθε μήνα σε όλες τις αρμόδιες αρχές. Σήμερα αριθμούμε περίπου 9.500 χρήστες στο κομμάτι του e-money, το οποίο ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες. Χρήστες οι οποίοι είναι κυρίως στην Αγγλία, Ιταλία, Γαλλία. Το κομμάτι του κρύπτο ουσιαστικά ξεκίνησε τώρα τον Απρίλιο, που μας πέρασε, οπότε ακόμα έχει το traction μικρό. Ευελπιστούμε ότι από το Σεπτέμβρη, αυτό είναι το πλάνο μας, θα αρχίσουμε να κάνουμε πολύ πιο ολοκληρωμένο marketing, διότι πλέον το offering που δίνουμε είναι ολοκληρωμένο και το offering το δικό μας για να κάνει μη money και κρύπτο, όχι μόνο η money. Και το τελευταίο, μια και έχουμε ανθρώπους της αγοράς στο ακροατήριο, θα ήθελα να πω για το κομμάτι του Banking as a Service ότι όλο αυτό το κομμάτι της τεχνολογίας το οποίο έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια, όλη αυτή τη διετία, εμείς πλέον το δίνουμε και σαν service. Άρα ουσιαστικά υπάρχουν πράγματα τα οποία σήμερα τα κάνουν οι τράπεζες, τα οποία θα μπορούσαμε να τα δώσουμε εμείς σαν υπηρεσία με το δικό τους ουσιαστικά brand και με το δικό τους ολοχρωματικό σχεδιασμό και από πίσω να ήταν όλη η τεχνολογία, άδειες, διαδικασίες, email procedures, τα οποία θα τρέχανε από την Excel. Αυτό κλείνω εδώ. Κλείσε, γιατί είσαι στα 26 λεπτά παρουσίαση ενώ σου είχα πει 15. Άρα δεν εγώ είχα 20 το πρόγραμμα. 20 μαζί με τις ερωτήσεις, μη με φτιάχνεις, γιατί ξέρεις ότι ναι, με σ' αγαπάω, αλλά μερικές φορές τέτοιο. Λοιπόν, Μάνος, ευχαριστούμε, ήταν πολύ αναλυτική παρουσίαση. Είχα κάποιες ερωτήσεις, αλλά έχουμε φύγει από το χρόνο και σε αυτό, γι' αυτό σου έκανε παρατήρηση. Η καλύτερη. Όχι, δεν κάνω καμία. Όχι, όχι, είναι τιμωρία. Τώρα είναι τιμωρία ότι δεν θα κάνεις δεν έχει ερωτήσεις. Γιατί σου είχα πει, είναι 26 λεπτά. Λοιπόν. Παρά πραγματικά σε ευχαριστούμε. Okay. Πολύ ενδιαφέρον το project και νομίζω ότι θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε όταν θα ξεκινήσετε και το marketing campaign και όλα και πώς θα εξελιχθεί και τα νέα features που θα έχετε. Οπότε σε ευχαριστούμε πολύ. Χειροκρότημα δεν έχει εδώ πέρα γιατί είμαστε virtual, αλλά σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, καλή συνέχεια.